πούμε, χρήματα στους αγρότες όσον αφορά τα ΑΠΣΕΑ, έτσι. Ακριβώς. Πρόκειται για τα πολύ αναμενόμενα, θα πω εγώ, ΑΠΣΕΑ του 2017, που αφορούν και των νομοσερών. Την Πέμπτη, για την ακρίβεια, πραγματοποιείται πληρωμή από τον ΕΛΓΑ. Την Πέμπτη μεθαύριο, έτσι. Μεθαύριο ακριβώς, 4 μηνός. Ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά για τη χώρα, εκ των οποίων 3 εκατομμυρίων τα 2,5 εκατομμύρια πιστώνονται στο νομό Σερών. Πρόκειται δηλαδή για μια πληρωμή της τάξης ποσοστία του 81%, που ουσιαστικά έρχεται και πληρώνει τις αποζημιώσεις των πρώην ΨΕΑ, νυν ΚΟΕ, του 2017, οι λεγόμενες κρατικές οικονομικές ενισχύσεις, για τις ζημιές τις οποίες υπέστησαν η παραγωγή του νομού Σερών από την ξηρασία σε σιτηρά και σε αμύγδαλα το έτος 2017. Δεν άργησε η αποζημίωση αυτή, κυρία Ραπατζή. Μαθαίνετε για το 2017 ότι είναι. Όπως γνωρίζετε, κύριε Καπετάνιο, η διαδικασία καταβολής, αποπληρωμής των αποζημιώσεων ΨΕΑ, ΚΟΕ, με τη σύγχρονη ορολογία, είναι χρονοβόρος. Και είναι χρονοβόρος γιατί αποζημιώνει καταρχάς και απώλεια εισοδήματος και ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου. Χρειάζεται λοιπόν να γίνουν, πέρα από την υποβολή των αιτήσεων και των ετοιμάτων των παραγωγών, χρειάζονται να γίνουν διοικητικοί έλεγχοι, να αποσκομιστούν βεβαιώσεις, πηγαίνουν οι πηγέντες, δηλώνουν τις ζημιές, δηλώνουν τα αγροτεμάχια, στη συνέχεια ακολουθεί ο λεγόμενος διοικητικός έλεγχος και αυτός από μόνος του έχει μία χρονοτριβή. Άρα η διαδικασία από μόνη της λέτε ότι είναι χρονοβόρος. Από μόνη της είναι χρονοβόρα, το ξέρουν οι παραγωγοί αυτό, ότι τα ΨΕΑ αργούν παραδοσιακά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως και σε ό,τι αφορά το νομό Σερών, είχαμε και κάποιες ακόμη δυσκολίες.